Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Σμόφς, ο Βινίσιος υπό την πίεση του Ασαμόα με φάουλ και κάποιες συστάσεις από τον Ξοβαλάντη Θεολή. Ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Νέας Σαλαμίνας κέρδισε και στείλε απέναντι. Μεγάλη ευκαιρία με τον Λουίς Κάρλος στο 13ο λεπτό. Μόνος απέναντι από τον Κίσα στο ύψος της μικρής περιοχής. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Πρώτη σημαντική φάση για την Νέα Σαλαμίνα. Μοναδική ευκαιρία. Κονφέ. Χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο Λιβέιρα της Δόξας έπαιξε αναμέσως παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Ο Βαρέλα και ο Μπρένο. Δύο παίκτες με πολύ καλά πόδια και καλά χτυπήματα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ μακριά η μπάλα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους. Ο Βαρέλα με παλιά στην περιοχή ανεβαίνει. Ο Ντανίλο περνάει από όλους. Εδώ την εκτέλεση. Δείτε την κίνηση του Ντανίλο. Ναι, μεν δεν είχε αντίπαλο κοντά, αλλά η μπάλα φύγε λίγο πάνω από το κεφάλι του. Δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Σισκόφσκι. Αποφεύγει τον Παύλου. Στέλνει τη σέντρα στην περιοχή. Από κοντά έγινε το σουτ. Χάθηκε η ευκαιρία. Νομίζω ήταν ο Μέσκα. Βρέθηκε σε πολύ καλή θέση στην περιοχή. Από την ωραία ενέργεια του Νικόλα του Εγγλέζου. Αμέσως το σουτ. Λουίς Κάρλος. Με φάουλ ωστόσο από τον Ντανίλο. Του κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Φάουλ από τον Ολιβέιρα. Προκαλεί την αντίδραση του Ζακά, όπως βλέπετε. Ο Σαθάς. Από μακριά το σούτ, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω. Αυτή είναι η καλύτερη φάση για τη Νέα Σαλαμίνα. Καταγράφεται στο 34ο λεπτό. Out έχει δώσει ο διαιτής. Εδώ ξανά ο Σαθάς με το αριστερό κάνει το σούτ. Το Σαντίγκεν εντός περιοχής. Στο γύρισμα προς τα πίσω, ο Ολιβέιρα έτοιμος για το σούτ. Θα κρατήσει την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω. Ασαμόα έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε έξω. Πολύ καλή στιγμή για την Δόξα. Στη θέση, για να δούμε τον Βαρέλα τώρα, ο οποίος είναι από θέση offside που κινείται. Σηκώθηκε το σημειάκι. Γέρνει λίγο το σώμα πιο μπροστά και είναι σωστή η υπόδειξη από τον βοηθό. Σημαδεύει και πάλι τον Σαντίκ, ανεβαίνει μαζί του ο Σμόφς που είναι ο νικητής στην εναέρια αυτή η μονομαχία. Αλλά με φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Χρυσοβαλάντη Θεούλη. Ο Λιβέιρα θα κάνει το σούτ πάνω από την εστία του Κίση. Πρώτη τελική με αξιώσεις στο δεύτερο ημίχρονο από τους γηπεδούχους. Ο Λιβέιρα θα δώσει την πάσα στο Σαντίκ, ευκαιρία, έκανε το σούτ στην απέναντι γωνία, αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Λίγο αριστερότερα από το δεξί κάθετο, δοκάρι του Κίσα, πολύ καλή στιγμή για την Δόξα Κατοκοπιάς. Πίεση εκεί από τον Οσέη, μπάλα έφτασε στον Σαντίκ. Έπεσαν και οι τρεις κάτω και δόθηκε φάουλ σε βάρος του Σαντίκ. Κάρλος στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, η μπάλα καταλήγει στον Ολιβέιρα. Πέναλτι. Προφανώς έχει γίνει χέρι. Κρατάει το κεφάλι του Βινίσιους και νομίζω ότι αποδέχεται και την απόφαση του Θεουλή. Για να δούμε. Στο 61ο λεπτό πέναλτι υπέρ της Δόξας. Δόθηκε το πέναλτι και ο Σαντίκ είναι απέναντι από τον Τάσο Κίσα. Μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα για να ανοίξει το σκορ. Παίρνει φόρα ο Σαντίκ, εκτελεί και στέλνει την πάλα στα δίχτυα. 1-0 η Δόξα στο 62ο λεπτό. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Με την εύστοχη εκτέλεση του πρώτου σκόρερ της Δόξας που φτάνει στα 4 τέρματα. Ξανά η εκτέλεση έπεσε από τη μια γωνία. Ο Κίσας από την άλλη πήγε η μπάλα. Πολύ καλή η εκτέλεση από τον Σαντίκ. Ανοίγει το σκορ. Ο Εγγλέζου απέναντι, αυτός θα πάρει την μπάλα και θα κάνει το σούτ. Ο Κίσας πέφτει και σταθερά αποκρούει στη γωνία. Ο Σέι έκανε το σούτ ο Σισκόφσκι, η σειρά του να αποκρούσει και να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Σαντίκ κάνει το 1-2 με τον Ολιβέιρα. Σαντίκ θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ από τον Σαντίκ στο 71ο λεπτό. Μεγαλώνει το προβάδισμα της Δόξας. Ο πρώτος σκόρερ της είναι σε κέφια απόψε.
Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας με τον Ολιβέιρα και με τον Σαντίκ από εκείνο το σημείο. Με τη συμπλήρωση 70 λεπτών παιχνιδιού, δείτε καλά οργανωμένη επίθεση με πολλές πάσες από τους παίχτες της Δόξας. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας στο τέλος, Ολιβέιρα στον Σαντίκ, δυνατό σουτ στη γωνία, 2-0. Τελείω Ολιβέιρα. Έγινε η κεφαλιά, απέκρουσε ο Κίσας. Το γιατί ο Σέι βγαίνει με προϋποθέσεις. Για να δούμε αν η Σαλαμίνα μπορέσει να πετύχει έναν γκολ και να ξαναμπεί στον αγώνα. Πάνω από την εστία, αλλά έχει χτυπήσει κάπου η μπάλα. Έχουμε κόρνερ. Μπορείς να ολοκληρώσεις, Ανδρέα. Ναι. Νομίζω είναι το δεύτερο σουτ που επιχειρεί ο Σέι στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε η κεφαλιά στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση, με η καλύτερη για την Σαλαμίνα στον αγώνα. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Μπρένο. Κεφαλιά νομίζω ήταν από τον Ντανίλο. Αυτός όντως πολύ δυνατή κεφαλιά στο κάθε το δοκάρι. Εκτελεί ο Κρεάν. Νέα κεφαλιά πάνω στο Σίσκοφ και από τον Χριστοφόρου αυτή τη φορά. Τρεις φάσεις για τη Νέα Σαλαμίνα σε διάστημα 2 λεπτών. Τρίπλαρε πολύ ωραία τον Πάντης και έστειλε την μπάλα απέναντι, αλλά δεν είναι κανείς εκεί. Πρόλαβε ο Βαρέλα, έσκαψε για να τριμπλάρει. Μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Στον Μόντες κατέληξε η μπάλα. Απέναντι ο Σισκόφσκι. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.